Του Χριστού Πατέρα, ναι, ναι Πατέρα, όταν εσύ λάμπεις επάνω μας, τότε εμείς είμαστε φώτα, φώτα του ουρανού απέναντι στους ανθρώπους. Αλλά όταν απομακρύνεσαι από μας, επειδή σου δίνουμε στεναχώριες, τότε Κύριέ μου δεν λάμπουν στους ανθρώπους, γιατί δεν υπάρχει η λάμψη δική σου επάνω μας. Ναι Κύριε, έκτινε τη λάμψη σου, το έλεος σου, την αγάπη σου επάνω μας, γιατί είμαστε άνθρωποι κοινοί, άνθρωποι με πολύ μεγάλα σφάλματα. Κάνουμε πράγματα που σε στενοχωρούμε κάθε μέρα. Χρειαζόμαστε σοφία, Κύριε. Χρειαζόμαστε, Κύριε, το Λόγο σου να κατοικεί μόνιμα μέσα στις καρδιές μας. Αύξησέ μας την πίστη αυτή, Κύριε, που θα μας φέρει πιο κοντά σου. Αύξησε, Κύριε, το επίπεδο της διανοητικότητάς μας, για να μπορέσουμε να γίνουμε κι εμείς πολύτιμοι άνθρωποι στους απέναντί μας. Ναι, Πατέρα μου ουράνιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αύξησέ μας, Κύριε Θεέ μου, σε χαρίσματα πνευματικά, τα οποία θα μπορέσουν, Κύριε Θεέ μου, να εκδηλωθούν μέσα μας και να γίνει αποκατάσταση μέσα στους ανθρώπους. Αλληλούια. Μέσα από εμάς, Κύριε, να εργαστείς, να εκφραστείς, να γίνουμε σκεύη επιλογής, Πατέρα. Αλληλούια. Να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη της Αναστάσεως πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Ναι, Πατέρα, το αίμα σου το Άγιο, Κύριε, να καθαρίσει. Να καθαρίσει. Ένα πνεύμα αποκατάστασης προσεύχομαι, Κύριε, να κινηθεί επάνω στους ανθρώπους. Να αρχίσουμε να συγχωρούμε ένας τον άλλον. Να αρχίσουμε, Κύριε, να κοιτάζουμε με αγάπη, όχι με φθόνο, με ζήλια τους ανθρώπους. Ναι, Πατέρα μου, ουράνιε, κάμε χάρη και λέω σου. Μικροί άνθρωποι είμαστε, Κύριε. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε το μεγαλείο της αγιότητάς σου, το μεγαλείο του ουρανού. Γι' αυτό και πέφτουμε σε λάθη. Κάνουμε τα οποία πολλές φορές δεν συμφωνούν στο λόγο σου. Κάνουμε πράγματα δυστυχώς. Γιατί, όχι για να δικαιολογηθώ, Κύριε, τα λέγω αυτά, αλλά γιατί οι τέλειοι αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν εδώ στη γη. Όμως, Κύριε, υπάρχει χάρη σου. Υπάρχει χάρη σου. Και αυτόν τον καιρό χρειάζομαστε αυτή τη χάρη σου να κινηθεί μέσα μας για να αυξηθεί η πίστη μας. Μπροστά σε αυτά που πρόκειται να δούμε, τα αρνητικά γεγονότα που εξελίσσονται μέρα με την ημέρα και τα οποία πρέπει να γίνουν, όπως είπες, είναι αδύνατον, Κύριε, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε εμείς σαν παιδιά σου αν δεν υπάρχει χάρη σου, η δύναμη της Αναστάσεώς σου. Χρήσε, Κύριε, τα λόγια μας, το στόμα μας, με το πνεύμα σου το Άγιο, ώστε να βγαίνουν λόγια, Κύριε, Αγίων επάνω μας. Η θέση της καρδιάς μας, Κύριε, να είναι δυνατή, σε δυνατή σχέση μαζί σου, μια σχέση πίστεως και αγάπης. Να ξέρουμε, Κύριε, και να καταλαβαίνουμε ότι εσύ μας υιοθέτησες και ποτέ δεν μπορείς να αφήσεις ένα υιοθετημένο μόνον. Είχες πει στον Ιερεμία, δεν θα σε αφήσω να πέσεις σε αμηχανία πρώτων εχθρών σου. Ξέρω, Κύριε, ότι δεν θα μας αφήσεις. Εμείς σε αφήνουμε καμιά φορά και κάνουμε τα δικά μας λάθη. Πέφτουμε σε λάθη. Πέφτουμε σε ενέργειες που δεν σε δοξάζουν. Συγχώρεσαι και μας, Κύριε, και δώσε μας μια άλλη αλλαγή. Να εκτιμήσουμε, Κύριε, ότι εσύ αποκαλύφτησες σε εμάς. Μας βρήκες και δεν σε βρήκαμε. Δεν σε ψάξαμε, δεν σε ξέραμε, δεν σε ακολουθήσαμε. Απλά, Κύριε, μας φανερώθηκες, μας έδειξες τις πληγές σου
πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Μας έδειξες, Κύριε, τις θυσίες σου, μας την εξήγησες, μας έδωσες το λόγο, μας έβαλες πίστη μέσα μας και μας είπες ακολουθήστε με. Σε ακολουθάμε, Κύριε. Σε ακολουθάμε, αλλά θέλουμε χάρη. Θέλουμε δύναμη και ώρες προσευχής. Νομίζω ότι πολλές φορές ξεχνάμε. Νομίζω ότι έχω την εντύπωση ότι πολλές φορές, Κύριε, παρουσιαζόμαστε άλλοι ενώ δεν είμαστε. Προσπαθούμε να κάνουμε το διδάσκαλο στους άλλους ενώ έχουμε χρεια οι ίδιοι να διδαχθούμε από σένα. Πώς μπορεί αυτός ο μικρός εγκέφαλος, Κύριε, να συσσωρευτεί όλο ο πλούτος της δόξης και σοφίας του ουρανού? Είναι αδύνατον. Γι' αυτό σε παρακαλούμε, Κύριε, δώσε μας μια ιδιαίτερη χάρη. Μια ιδιαίτερη χάρη να ζήσουμε μαζί σου, να ζήσουμε κοντά σου για σένα και πίσω από τα χνάρια των βημάτων σου να προχωράμε. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Δώσε χάρη στην ανθρωπότητα, στα έθνη. Κύριε, να σε γνωρίσουν περισσότερο από όσους ξέρουν τώρα, όχι μέσα από το πνεύμα της θρησκείας, αλλά μέσα από αποκάλυψη του ουρανού. Να σε γνωρίσουν οι άνθρωποι, Κύριε, και να φύγουν μέσα από τις θρησκείες. Είναι νεκρές περιοχές στις οποίες εσύ δεν υπάρχεις. Δεν μπορείς να εκφραστείς. Το χρήσμα σου δεν μπορεί να εκφραστεί μέσα σε τέτοιους χώρους, διότι οι άνθρωποι πιστεύουν περισσότερο στους ανθρώπους παρά εσένα. Αλληλούια. Σε ευχαριστώ, Κύριε, επίσης για ό,τι πρόγραμμα έχεις για τις έσχατες αυτές τις μέρες, πάνω στις κυβερνήσεις, πάνω στους λαούς. Ό,τι πρόγραμμα ασκήσεις θα είσαι δίκαιος. Ό,τι και να κάνεις, Κύριε, ό,τι και να πεις, είσαι δίκαιος. Για το καλό το κάνεις, για τη σωτηρία των ψυχών. Σώσε ψυχές, Κύριε, που είναι γύρω μας. Σώσε ανθρώπους, Κύριε, που είναι στο περιβάλλον μας. Σώσε συγγενείς και φίλους. Θεράπευσε, Κύριε, με το χρήσμα της θεραπείας το οποίο έχεις δώσει σε πολλούς δούλους σου, αγίους δούλους. Να επιθέτουν τα χέρια, Κύριε, και να γίνονται καλά οι άνθρωποι. Να μιλάνε στο όνομα του Ιησού Χριστού και να γίνονται ωραία αποτελέσματα. Ελευθερώσεις, Κύριε, από δαιμονικές επιρροές που μαστίζονται οι άνθρωποι κάθε μέρα. Προσπαθεί, Κύριε, οι άνθρωποι, οι σοφοί του κόσμου τούτου, οι λεγόμενοι, να φτιάξουν έναν κόσμο δικό τους. Θα είναι η μεγαλύτερη αποτυχία που έγινε ποτέ πάνω στο ανθρώπινο γένος. Θα να φτιάξουν έναν κόσμο με λιγότερους ανθρώπους. Να ελέγξουν το νερό, το φαΐ, το χρήμα. Να δώσουν στους ανθρώπους καινούργια θρησκεία. Γι' αυτό βοήθησέ μας, Κύριε. Εμάς τους ανθρώπους που σε επικαλεστήκαμε και μας γνωρίζεις και μας αναγέννησες σε ελπίδα ζώσα, δώσε μας, Κύριε, τη χάρη αυτή να μπορέσουμε να μιλήσουμε την αλήθεια στους ανθρώπους. Χρειάζεται ο κόσμος να γνωρίζει ότι εσύ υπάρχεις, είσαι ζωντανός, μένεις ο ίδιος εχθές, σήμερα και στους αιώνες. Αυτό πρέπει να το γνωρίσει όλος ο κόσμος, Κύριε. Και εμείς, Κύριε, οι πιστοί μέσα στη γη, τις μέρες τούτες να μπορέσουμε να κρατηθούμε. Να κρατηθούμε, Κύριε, στην πίστη. Όχι μόνο στην πίστη, αλλά να μαρτυρήσουμε, Κύριε, για το όνομά σου. Να δώσουμε τη μαρτυρία στους ανθρώπους. Το τι έχεις κάνει στο σταυρό του Γολγοθά. Να πούμε για τα σχέδιά σου τα οποία εσύ μας έδειξες μέσα στην Αγία Γραφή. Ναι, μέσα στην Αγία Γραφή μας τα είπες όλα. Δεν χρειαζόμαστε κανένα άλλο βιβλίο. Κανένα άλλο βιβλίο. Τα λέει όλα μέσα. Οι άνθρωποι, Κύριε, σήμερα του κόσμου τούτου προσπαθούν να δέσουν την ανθρωπότητα σαν ένα φίδι που δένεται στο
στη ζωή ενός ανθρώπου. Να τη δέσουν με κάτι καινούριο. Ακόμη με καινούριους θεούς, στους οποίους εμείς δεν γνωρίζαμε. Νεοστείς αχθέντες θεοί. Προσπαθούν, Κύριε, να δώσουν θρησκεία στους ανθρώπους και να τους πούνε αυτή είναι η θρησκεία, αυτός είναι ο καινούργιος Θεός. Εμείς όμως ξέρουμε, Κύριε, ότι δεν υπάρχει καινούργιος Θεός. Δεν υπάρχει. Αυτός που ήταν προαιωνίων χρόνων αθάνατος, αυτός είναι και σήμερα. Περπατά ανάμεσά μας. Δώσε μας χάρη, Κύριε, να το πούμε αυτούς τους ανθρώπους και να μην φοβηθούμε τίποτα. Γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ, Κύριε, ας μιλήσει το έλεος και η χάρη επάνω σου, επάνω μας. Συγχώρεσέ μας, Κύριε. Δώσε μας ακόμη μια ευκαιρία να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε σαν δούλοι. Αλληλούια. Να προχωρήσουμε, Κύριε, με δύναμη της Αναστάσεως. Αλληλούια. Χρησμένοι, καθαροί άνθρωποι. Χωρίς υποκρισία, δόλο, μίσος, ψέμα, κακία. Καρδιά μας να είναι, Κύριε, ελεύθερη. Ελεύθερη από κάθε τι ξένο με τη βασιλεία σου, ξένο με τις επαγγελίες σου, ξένο με το λόγο. Δεν τα θέλουμε, Κύριε. Θέλουμε εσένα. Να κουμπίσουμε, Κύριε, με τη χάρη σου. Να κουμπίσουμε με πίστη, Κύριε, το χιτόνα σου και να πάρουμε από σένα και να μείνουμε κοντά σου για πάντα όπως μείναν οι Απόστολοι, Κύριε. Όλοι σου μαθητές μαρτυρήσαν για σένα. Τώρα είναι στη δόξα σου όλοι. Αξιώσέ μας, Κύριε, να δούμε όλη τη δόξα σου, το μεγαλείο σου και την αγάπη σου. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτό το χρόνο, το χώρο που με έδωσες να προσεύχομαι. Ευχαριστώ, Κύριε, για την Ελλάδα, τα προβλήματα, Κύριε, που αντιμετωπίζει. Φύλαξέ μας, Κύριε, μέσα από την γκέι εποχή που έρχεται. Αλληλούια. Φύλαξέ μας από την ανομία, όσο και η ανομία να πληθυνθεί, Κύριε, η χάρη σου πιστεύω θα αυξάνεται. Ευλόγησε, Κύριε, τα έθνη, τους σωζωμένους των εθνών και αξίωσέ μας, Κύριε, να φύγουμε με χειρόβουλα. Όταν έρθει η ώρα του καθενός μας να φύγουμε με χειρόβαλο, ότι κάτι κάναμε για σένα. Κάτι κάναμε. Δεν χάσαμε τον καιρό μας, Κύριε, σε ανόητα πράγματα του κόσμου τούτου. Αλληλούια. Ανεμείναμε κοντά σου. Συγχώρεσέ μας, Κύριε. Επικαλούμε αυτή την ώρα το τίμιο Άγιο αίμα σου. Άγγιξέ μας, Κύριε, και συγχώρεσέ μας. Αγγίζω την καρδιά μου και εσείς που βλέπετε αυτό το βίντεο αυτή την ώρα, αγγίζω την καρδιά μου και προσεύχομαι για ουράνια ειρήνη μέσα. Το level της ειρήνης, το επίπεδο της ειρήνης προσδιορίζει και τη θέση του Θεού μας στην καρδιά μας. Αλληλούια, δεν υπάρχει ειρήνη, καθαρό μυαλό, αγάπη, τότε τα καλύτερα έρχονται. Αλληλούια.